Μιχάλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Καλά, καλά. Τώρα αυτή τη στιγμή μια χαρά. Έχουν πέσει οι παλμοί, έχει πάει η καρδιά στη θέση της μετά κυρίως στο μάτς με τον Πανιόνιο, οπότε με περισσότερο καθαρό μυαλό βλέπουμε το μέλλον και το τι γίνεται από εδώ και στο εξής, φαντάζομαι. Ναι. Ο τελευταίος μήνας ήταν πολύ έντονος. Ήταν μια τρέλα που ευτυχώς δεν ξεπεράσαμε. Πάντως, Μιχάλη, δεν είναι πιο δύσκολο, γιατί αρκετά, όπως και εσύ και άλλα παιδιά, είχατε συνηθίσει σε άλλους στόχους. Δεν είναι πολύ πιο δύσκολο να κυνηγάς, ειδικά όταν φοράς τη φανέλα του Άρη, παραμονή ή τέλος πάντων, εντάξει, όχι να κυνηγάς, να έχεις την ανάσα του αντιπάλου κοντά σου. Να ξέρεις ότι αν χάσεις από τον Πανιόνιο, κινδυνεύεις. Κινδυνεύεις, ναι. Θα σου μιλήσω ειλικρινά. Σίγουρα ήταν για όλα τα παιδιά, υπήρχε μεγάλη πίεση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Απλά για μένα ήταν διπλό το βάρος, γιατί είμαι και από Θεσσαλονίκη και ξέρω πόσο ο κόσμος αγαπάει και τις δύο ομάδες Θεσσαλονίκης, πόσο ο κόσμος το Άρη είναι δίπλα στην ομάδα, αντιστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, και υπήρχε διπλή πίεση. Γιατί άλλο να είσαι από άλλη περιοχή, από Αθήνα, από άλλο μέρος της Ελλάδας, και άλλο να είσαι να μένεις π.χ. κοντά στο γήπεδο, να ξέρεις τι γίνεται στην ομάδα, όλα αυτά. Και γενικά νομίζω, Μιχάλη, για τους Έλληνες παίκτες το αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Γιατί η αλήθεια είναι πως ένας Αμερικάνος, ένας ξένος παίκτης ίσως να είναι και περαστικός από μια ομάδα που θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Βέβαια θα τον ακολουθεί η αποτυχία, αλλά νομίζω ότι δεν προσμετράται, δεν έχει το ίδιο βάρος όσο έχει για έναν Έλληνα αθλητή, και πόσο μάλλον όταν αυτός είναι από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Πάντως γενικότερα είχατε να διαχειριστείτε πολύ έντονες έτσι αναλλαγές στο συνέστημα. Πριν από μια εβδομάδα, όπως είπε και ο Χρήστανθος στον πρόλογο, είχατε την πίεση του αποτελέσματος, παίζατε ένα do or die παιχνίδι με τον Πανιόνιο, και μετά από 8 μέρες η ομάδα χθες βρέθηκε στη Ρόδο προκειμένου να παίξει την είσοδό της στα play-off. Πώς ήταν γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση, πώς την αντιληφθήκατε εσείς? Ναι, καλά, τα παιχνίδια do or die ξεκίνησαν πολύ πιο νωρίς. Ήταν, από ό,τι θυμάμαι, το πρώτο ήταν με τα Τρίκαλα. Ζωστά. Απλά τώρα φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα, έπρεπε να κερδίσουμε. Τι να σας πω, ήταν κάτι το τρομερό. Δηλαδή πριν 2 εβδομάδες λέγαμε αν θα σωθούμε ή όχι, και το πιστεύαμε. Μία, αλλά απ' την άλλη, λόγω του ότι η ομάδα είχε τρομερά σκαμπανεβάσματα μέσα στη χρονιά, δεν υπήρχε αυτή η σιγουριά. Και μετά από μια εβδομάδα παίζαμε για να μπούμε play-off. Ήταν κάτι τρελό. Ένα σχόλιο, Μιχάλη, για το χθεσινό παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο, γιατί όποια ομάδα έπαιρνε την νίκη χθες έμπαινε και στην οκτάδα. Κυρίως στο ξεκίνημα της αναμέτρησης είδαμε τον Άρη πολύ νευρικό, πολύ άστοχο στην επίθεση. Ποιος ο λόγος που παρουσιάστηκε έτσι η ομάδα? Να σου πω την αλήθεια, δεν μου έκανε και ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό το έχουμε δει από την ομάδα μας στα μισά και παραπάνω παιχνίδια όλης της χρονιάς. Λόγω των προβλημάτων θα πω, υπήρχαν πολλά πράγματα που μας απασχολούσαν όλη τη χρονιά. Τώρα θα μου πεις, η ομάδα σώθηκε και πήγαινε για κάτι καλύτερο. Για ποιο λόγο να έχεις αυτήν την εικόνα και την νευρικότητα? Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω με σιγουριά. Το θέμα είναι ότι γυρίσαμε το μείον 20 που είχαμε, παλέψαμε στο τέλος, βάλαμε κάποια κρίσιμα σουτ. Η Ρόδος, όπως είδατε, έβαλε 2-3 μεγάλα σουτ και αυτή και κέρδισε το παιχνίδι. 5 στα 5, όπως είπε και ο κύριος Αγγέλου στη συνέντευξη τύπου, στα τελευταία 2 λεπτά είχε απόλυτη ευστοχία. Καλά, τα 2 εκεί από τα πλάγια, το ένα που χτυπάει στο στεφάνι, στο ταμπλό και μέσα. Δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να το κάνει ξανά ο παίκτης του Κολοσσού αυτό. Αυτό που λες, Χρυσάνθε, το τρίποντο που βάζει ο Μπρέι, θυμίζει λίγο το τρίποντο που βάζει ο Γιαννόπουλος στο πρώτο μάτς, στο παιχνίδι του Αλφαγύρου με τον Έθνο. Εγώ λέω γύρω στα 2,5 λεπτά, Έλληνας είναι ο παίκτης που το βάζει.
Ο Αγγελάκος, από τη γωνία. Ναι, από τη γωνία, ναι. Που χτυπάει στο Στεφάνι, στο ταμπλό και μέσα. Δηλαδή, ναι. Τρεις φορές χτύπησε. Εντάξει. Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Παίξαμε ακριβώς όπως έπρεπε να παίξουμε στο τέλος. Πιέσαμε τη Ρόδο, έκανε κάποια λάθη, συνεχίσαμε. Είναι λογικό να αφήσεις κάποια ελεύθερα σουτ όταν κάνεις παγίδες. Ρισκάραμε και τα βάλανε, οπότε κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Ερώτηση που θέλω να τη ρωτήσω από το καλοκαίρι. Πώς έμεινε στην ομάδα το καλοκαίρι με όσα είχαν γίνει πέρσι? Γιατί οι άλλοι ήρθανε, δεν ξέρανε. Οι άλλοι δεν ξέρανε. Εντάξει, θα να δεις. Μίλησα και με τον Σπύρο τον Μούρτο. Είχα έρθει κοντά και με διάφορα άτομα που ήταν στην ομάδα. Μίλησα και με τον κότσο τον Παναγίου τον Γιαννάκη. Συνοηθήκαμε και κάποια πράγματα με τον προηγούμενο τη διοίκηση που δεν γίνανε. Α, ωραία. Ναι. Και έτσι πήρα την απόφαση να μείνω. Μάλιστα. Πάντως, αγωνιστικά έχω την αίσθηση, παρόλο που εντάξει, η ομάδα ως Άρης το καταλαβαίνει ο καθένας, το η ένατη θέση, όχι απλά δεν είναι καλή, αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει. Είναι νομίζω ότι προσωπικά εσύ είχες καλή χρονιά, είχες καλή σεζόν. Ναι, προσπάθησα πάρα πολύ. Εντάξει, πέρσι δέχτηκα μεγάλη κριτική, οπότε κατασκέφτηκα τα λάθη μου, σκέφτηκα πώς μπορώ να βοηθήσω περισσότερο την ομάδα. Εντάξει, όσο να είναι και όταν είσαι δεύτερη χρονιά σε μια ομάδα νιώθεις πιο άνετα από την πρώτη, οπότε μου βγήκε. Αν και δεν βγήκε σε όλη την ομάδα, ο οποίος είναι ο αρχικός στόχος, αλλά τι να κάνουμε. Είχες και θέματα τραυματισμού, Μιχάλη, και νομίζω ότι εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα με τη μέση σου, με το δάκτυλο, ένα πρόβλημα που έχεις, οπότε αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολο. Ναι, είχαμε αρκετά προβλήματα και εγώ και συμπαίκτες μου. Ήταν δύσκολη χρονιά, πολλές απόψεις, πολλά τα ταξίδια, η ομάδα είχε μικρό rotation, οπότε επιβαρυνόμασταν διπλά, γιατί παίζαμε δύο παιχνίδια κάθε 2-3 μέρες, είχαν παιχνίδι. Τα ταξίδια ήταν πάρα πολλά, μεγάλα, πολύ πούλμαν. Όλη αυτή η επιβάρυνση συσσωρεύεται και βγαίνει σε προβλήματα, δηλαδή είναι λογικό. Σωστά. Στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, Μιχάλη, υπήρξε και η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αποχώρησε, ο Βαγγέλης Αγγέλου ήρθε, βελτίωσε κυρίως την ψυχολογία σας, τουλάχιστον από αυτό που είδαμε μέσα στο παρκέ, και κατάφερε έτσι να βάλει και στο παιχνίδι της ομάδας 2-3 στοιχεία τα οποία τη βοήθησαν να βελτιώσει έτσι την εικόνα της. Και την επίθεση βελτίωσε. Και την επίθεση. Ή τουλάχιστον, δεν ξέρω αν βελτίωσε ή όχι ο προπονητής, θα μας πει ο Μιχάλης, αλλά η ομάδα επιθετικά έδειξε περισσότερα πράγματα. Θα μου πεις, είναι άλλο να παίζεις με τον Πανιόνιο, είναι άλλο να παίζεις με τον Προμηθέα παραδείγματος χάρη ή το Λαύρι ή οτιδήποτε άλλο φέτος. Παίζει ρόλο και με ποιους έχεις αντιπάλους, έτσι. Σίγουρα. Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι για τον Κώστα Γιαννάκη καταρχήν, ότι οι συγκυρίες ήταν έτσι ώστε εμείς δεν μπορέσαμε οι παίκτες να δείξουμε αυτά που μπορούσαμε και μας είχε δείξει. Εντάξει, είναι ένας πετυχημένος προπονητής. Όλα αυτά τα χρόνια ξέρουμε ποιος είναι, ποια είναι η πορεία του από τον μπάσκετ. Μας βοήθησε τον καθένα ατομικά σίγουρα. Από εκεί και πέρα, στο ομαδικό κομμάτι, λόγω των πολλών προβλημάτων, αλλιώς σχεδιάστηκε η ομάδα, φύγανε παίκτες, ήρθαν παίκτες, οικονομικά προβλήματα, όλα αυτά. Δεν ήταν το κλίμα έτσι ώστε να δείξουμε στο παρκέ αυτά που μας έδειχνε ο ίδιος. Τα οποία θα ήταν τελείως διαφορετικά, μα ήταν διαφορετικές καταστάσεις. Τώρα, ναι, δείξαμε διαφορετικό πρόσωπο με τον Κώστα Αγγέλου. Αν και ξέρετε τι νομίζω, δηλαδή δεν μπορεί να κριθεί ένας προπονητής πετυχημένος ή αποτυχημένος όταν είναι σε μια ομάδα 15-20 ένα μήνα. Πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν? Πολύ δηλαδή, δύσκολο. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα 8 μήνες. Εγώ νομίζω πιο πολύ είναι στο θέμα της ψυχολογίας, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου το 50%. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έβαλε κάποια πράγματα για αυτός φυσικά, αλλά
δεν νομίζω ότι μπορείς να αλλάξεις πάρα πολλά πράγματα σε ένα μικρό χρονικό, τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πάντως ένα διάστημα έτσι τριών εβδομάδων. Ίσως αυτό λειτουργήσε και σαν ηλεκτροσόκ, να ξυπνήσουμε λίγο και οι παίκτες, ξέρεις. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι. Βέβαια, σίγουρα. Πάντα μια αλλαγή προπονητή βοηθάει την ομάδα να αφυπνιστεί. Εδώ ο Πανιώνες άλλαξε προπονητή, έκανε τρεις ήττες και σώθηκε. Συμβαίνουν και αυτά. Ποτέ δεν ξαναγίνει. Πραγματικά. Μιχάλη, κατά τη διάρκεια της σεζόν και ενώ τα πράγματα είχαν φτάσει σε οριακό σημείο όσον αφορά την ΚΑΕΠ, κυρίως από αυτή την αναβλητικότητα που υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση, σε μια τοποθέτησή σας, και νομίζω και εσύ την είχες κάνει αυτή τη δήλωση, είχατε υποστηρίξει ότι η αγάπη που έχετε μεταξύ σας οι παίκτες σας δίνει το κουράγιο για να συνεχίσετε να δίνετε τον αγώνα σας. Πώς μπορέσατε και διατηρήσατε το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια από τη στιγμή, όπως είπες, που έφυγαν παιδιά, ήρθανε καινούργια. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι, οι οποίοι έπρεπε να εγκληματιστούν. Εσείς οι Έλληνες είχατε και έναν επιπλέον ρόλο, έτσι, να τους καθοδηγήσετε και να τους δώσετε να καταλάβουν κάποια πράγματα. Πώς ήταν όλη αυτή η κατάσταση? Το καλό της υπόθεσης είναι ότι οι Έλληνες μεταξύ μας γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Δηλαδή, ήμασταν φίλοι και πριν βρεθούμε στη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, θεωρώ, στην επικοινωνία μεταξύ μας και στην υπομονή που έπρεπε να κάνουμε. Mm-hmm. Και ευτυχώς ανταμευθήκαμε, δηλαδή σώθηκε η ομάδα, πήγαμε να μπούμε στα πλέον να κάνουμε και ένα βήμα παραπάνω. Μας βγήκε σε καλό όλο αυτό. Mm-hmm. Να πάμε λίγο και στην επόμενη μέρα, Μιχάλη. Το συμβόλαιό σου λίγη ήταν διετές, ουσιαστικά ήταν ένα συνένα με οψιόν ανανέωσης το προηγούμενο καλοκαίρι. Ενεργοποιήθηκε αυτή η οψιόν, έμεινες στην ομάδα, συνέχισες. Φέτος όμως ολοκληρώνεται. Έχεις σκεφτεί καθόλου το τι θα κάνεις, το επόμενο βήμα, ή ακόμα είναι πολύ νωρίς για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία? Στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή τόσο μπλοκαρισμένο που δεν σκέφτομαι τίποτα. Καλά, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα ξεκινήσω κι εγώ να... Έλα τώρα, αυτό είναι τρίπλα ποδοσφαιριστή τώρα, δεν είναι τρίπλα μπασκετμπολίστα. Τι είναι μπλοκαρισμένο, δεν σκέφτεσαι τίποτα τώρα? Τι θα κάνεις, πες μας. Τώρα εδώ όλα. Άμα παίζεις και ποδόσφαιρο, πες μας, να ξέρουμε δηλαδή. Α, πούμε τον Καρυπίδη, να σου δώσει κάτι συμβόλαιο. Έπαιζα μικρός και έχω πάρει τα κόλπα από εκεί. Καλά, σίγουρα θα κάτσω να σκεφτώ τι θα κάνω την επόμενη χρονιά κτλ. Τώρα όσον αφορά την ομάδα με ρωτάς, νομίζω, όπως έχω ξαναπεί, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Α και η συζήτηση για το αν θα μείνει ή όχι είναι στο Μέγα. Δηλαδή, mm-hmm. η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Σωστά. Φυσικά και δεν έχουμε καν μιλήσει για αυτό το θέμα, έτσι. Mm-hmm. Φυσικά και θα υπάρξουν επαφές, θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι γίνεται. Αλλά πρέπει να λυθούν κάποια θέματα πρώτα για να μου γίνει πρόταση, έτσι, ακόμα δεν μου γίνει πρόταση. Να λυθούν πρώτα κάποια Σωστά. θέματα, να μου γίνει κάποια πρόταση και να το συζητήσουμε. Δηλαδή είναι πολύ γενικό αυτό. Και επειδή από το ρεπορτάζ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάποια πράγματα, βέβαια δεν είναι και κάτι το συνταρακτικό, απλά επειδή είσαι και από πέρσι στην ομάδα, αγωνίστηκες και παλαιότερα στον Άρη, σου οφείλεται και ένα αρκετά μεγάλο ποσό, καθώς έχεις λαμβάνει και από την περσινή σεζόν, αλλά είσαι και επιστωτής στο άρθρο 99, οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να διευθετηθεί κάπως η κατάσταση και σε αυτό το κομμάτι. Μήπως το δεις για ιδιοκτήτης? Ναι, το ποσό είναι πολύ μεγάλο. Τώρα ξεκινάω να το σκέφτομαι. Δεν ήθελα να σκέφτομαι το οικονομικό κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί mm-hmm. μόνο κακό σου κάνει να το σκέφτεσαι τέτοια πράγματα, το βάζει αυτές τις σκέψεις. Τώρα που τελείωσε η χρονιά και πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν, τώρα ξεκινάω να σκέφτομαι και αυτό το κομμάτι. Εντάξει, που είναι λογικό, είμαστε επαγγελματίες. 100% από αυτό ζεις. Υπάρχει όντως μια διαφορετική στάση από τους ανθρώπους που βρίσκονται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα? Δηλαδή, έχετε πάρει χρήματα? Εντάξει, εγώ δεν λέω να σου έχουν δώσει τα μισά λεφτά από όσους χρωστάνε ή οτιδήποτε άλλο, αλλά παίρνετε χρήματα. Υπάρχει μια ροή πλέον από αυτούς τους ανθρώπους? Υπάρχει, ναι. Υπάρχει φυσικά. Βέβαια, τα χρήματα που παίρνουμε δεν είναι, θα έλεγα, πολλά.
Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσανε μια προσπάθεια από το μηδέν. Η ομάδα ήταν καταχρεωμένη. Κάνουν μια προσπάθεια. Με τον μπήκαν στην ομάδα, ποτέ δεν είπαν ότι σε μια εβδομάδα θα δώσουμε 4 εκατομμύρια και θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και θα συνεχίσουμε. Είπαν ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, να κάνουμε υπομονή, το σεβαστήκαμε. Το θέμα είναι ότι ό,τι έχουν πει το έχουν πράξει. Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και νομίζω, Μιχάλη, για εσάς τους επαγγελματίες και γενικότερα όλους όσους βρίσκονται στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, η γλώσσα της αλήθειας νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο προσόν για κάποιον ο οποίος ασκεί διοίκηση. Να έρθει και να σου μιλήσει τίμια και να σου πει, ξέρεις κάτι, έχω αυτή τη δυσκολία, θα το τακτοποιήσουμε το θέμα τότε ή θα το δούμε τότε. Γενικότερα νομίζω ότι είναι και το πιο τίμιο. Θα βοηθήσεις και εσύ, αλλά απ' την άλλη όταν κάθεται κάποιος άνθρωπος και σε κοροϊδεύει, θα αντιδράσεις, έτσι, είναι λογικό. 100%. Αν σε κοροϊδεύω εσένα, δεν θα με βοηθήσεις. 100%. Εσύ είχες πάρει τηλεοπτικά για τα περσινά, για τα φετινά, τα προπέρσινα του 99, πού απ' όλα, τι έχεις, έχεις βάλει τίποτα με τηλεοπτικό, γιατί νομίζω είναι η πιο στάνταρ εγγύηση για έναν αθλητή τα τηλεοπτικά, είτε μιλάμε για μπάσκετ, είτε για ποδόσφαιρο, είτε για οτιδήποτε. Είχαμε πει κάποια, ότι θα βάζει κάποια τηλεοπτικά με την προηγούμενη διοίκηση, άλλα είπαμε, άλλα συμφωνήσαμε, άλλα κάνανε. Τέλος πάντων, τώρα αυτά σίγουρα δεν γίνανε αυτά που είχαμε πει. Μάλιστα. Μπήκε ένα ποσό στα τηλεοπτικά, εντάξει, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ποσό που μου οφείλεται, αλλά εντάξει. Έχουμε μάθει να ζούμε αυτά, τι να κάνουμε. Νομίζω ότι πέρα από τις τρίπλες σου, αν μια διοίκηση σου εξασφαλίσει τα χρήματα που ήδη στα χρωστάει η ομάδα αρκετό χρονικό διάστημα, θέτει αυτομάτως μια διαφορετική βάση συζήτησης για την ανανέωση, εφόσον βέβαια και όποιος προπονητής ή οτιδήποτε άλλο πει ναι, παιδιά, θέλω να συνεργαστώ με τον Μιχάλη. Γιατί υπάρχει και αυτό πάντα, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό θα έλεγα. Τον πρώτο λόγο τον έχουν προπονητές, έτσι, μην το ξεχνάμε, άσχετα με τις οφείλες κτλ. Από τον προπονητή εξαρτάται ποιους παίχτες θα αφήσει να φύγουν, ποιους παίχτες θα κρατήσει, ποιους παίχτες θα πάρει, έτσι. Ναι, φυσικά. Δηλαδή είναι και απ' την άλλη για εμάς επαγγελματίες δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο να αλλάζει περιβάλλον κάθε 1-2 χρόνια. Το από τρέχεις Αθήνες. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτό που λέει ο Μιχάλης, νομίζω ότι και η δική σου πρόθεση, εφόσον εξομαλυνθεί η κατάσταση, Μιχάλη, είναι να παραμείνεις στην ομάδα. Δηλαδή το βλέπεις σαν προτεραιότητα, αν μπορώ να το θέσω έτσι τον Άρη. Ναι, φυσικά. Ναι, και είναι λογικό. Γνωρίζω τους ανθρώπους, έχουμε καλή συνεργασία. Τώρα, όσο αφορά τον προπονητή και τα λοιπά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά έχω καλή σχέση με τους ανθρώπους της ομάδας. Είμαι από Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν. Πέρασα 2 χρόνια έντονα. Την πρώτη χρονιά βγήκαμε τέταρτη. Τη δεύτερη δεν παίξαμε καλά. Δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους αρχικούς μας στόχους. Τι να κάνουμε. Ήταν 2 έντονες χρονιές. Οι οποίες, εντάξει, όσο δύσκολη και αν ήταν η φετινή χρονιά, νομίζω ότι σε κάνει πιο δυνατό. Μέσα από δυσκολίες φτιάχνεις χαρακτήρα. Σίγουρα. Γενικότερα, πώς είδες το πρωτάθλημα φέτος? Νομίζω ότι η ευχάριστη έκπληξη στο κύπελο και στην Ευρώπη ΑΕΚ δεν τα έχει πάει τόσο καλά στο πρωτάθλημα. Ίσως γιατί έδωσε και βάρος αλλού. Απ' την άλλη, λένε δεν την απέκλεισε ο Άρης φέτος στο κύπελο, γι' αυτό το πήρε. Δηλαδή, νομίζω τα 3 τελευταία χρόνια την απέκλει ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ναι, όντως στην Ελλάδα δεν είχε και η ΑΕΚ πολλά σκαμπανεβάσματα. Έκανε κάποιες σύντασεις που κανείς δεν τις περιμένα. Όταν μια ομάδα παίζει Ευρώπη, γυρνώ σε αυτό που λέγαμε πριν, είναι πολύ δύσκολο και στις δύο διοργανώσεις να έχεις σταθερή πορεία. Δηλαδή δεν γίνεται. Η ομάδα πρέπει να αποτελείται σίγουρα από 12-14 παίχτες. Να υπάρχει η χημεία, που αυτό είναι δύσκολο σημερινές μέρες, γιατί αν δεις όλες οι ομάδες διώχνουν 10 και παίρνουν όλους 10. Οπότε υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει μια ομάδα για να είναι σταθερή στο αγωνιστικό κομμάτι. Έχει δείξει ότι έχει καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Πήρε 2 τίτλους, που στην αρχή της χρονιάς νομίζω κανείς δεν θα το πίστευε. Και συνεχίζει. Και μπράβο της. Έχει ανεβάσει το πρωτάθλημα, έτσι. Χρειαζόμαστε όσο δυνατόν περισσότερες δυνατές ομάδες.
Και όσο περνάνε τα χρόνια βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα ανεβαίνει επίπεδο και αυτές οι ομάδες τώρα θα ανέβουν φέτος σε Α1, έχουν οικονομική άνεση, θα δείξουν ένα καλό πρόσωπο, οπότε αυτόματα το πρωτάθλημα ανεβαίνει. Όντως. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε και ο Άρης να βρει το δρόμο του και να επιστρέψει στο επίπεδο το οποίο αρμόζει στην ιστορία του και στο πρεστίζ του. Ευχόμαστε να είσαι και εσύ μέλος της νέας προσπάθειας που θα γίνει και γενικότερα όπως εξελιχθούν τα πράγματα να είναι και καλό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη, για το χρόνο σου. Να είσαι καλά.